απλά εδώ για να τελειώσουμε, είναι το ήλιος, η γη και κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο μας, αυτή την κόκκινη χειμική βροχιά, επειδή εμείς είμαστε πάνω στη γη και δεν καταλαβαίνουμε ότι μετακινούμαστε, αλλά νομίζουμε ότι είμαστε ακίνητοι, μας δημιουργεί την εντύπωση ότι ο ήλιος, βλέπουμε τον ήλιο να ταξιδεύει στον ουρανό, και να προβάλλεται πίσω πάνω στην εκλιπτική. Αυτή όσο μεγάλος κόκκινος κύκλος, ουσιαστικά είναι η τροχιά του ήλιου κατά τη διάρκεια του έτους. Και άμα ζωγραφίσουμε την εκλιπτική πάνω στην ουράνια σφαίρα με όλους τους αστερισμούς, τα σημεία, οι αστερισμοί, οι οποίοι ακουμπάνε πάνω στην εκλιπτική, είναι πράσινοι, όχι όλοι είναι πράσινοι, όσοι αστερισμοί ακουμπάνε πάνω στην εκλιπτική ονομάζονται ζώδια. Και να ξέρετε τι είναι τα ζώδια, είναι μια ομάδα αστερισμών. Τα έχουν και άλλες ομάδες, αναλόγως που θέλουν να περιγράψουν και τι θέλουν να πούμε. Και όταν ο ήλιος προβάλλεται σε κάποια από αυτούς τους αστερισμούς, λέμε ότι βρίσκεται, ξέρω εγώ, στους Ιχθύσεις, στον Τάβρο κτλ. Και βέβαια ήταν χρήσιμη και είναι χρήσιμη ο ορισμός της εκλιπτικής, γιατί έτσι μετρούσαν οι άνθρωποι παλιά τον χρόνο. Έκοβαν το έτος σε διάφορα κλίματα και μπορούσαν να είναι σαν ημερολόγιο. Αυτή είναι η χρησιμότητά τους. Οπότε, δεν θα σας κουράσω παραπάνω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Αυτά ήθελα να αναφέρω σχετικά με τον αστέρα και με αφορμή τον αστέρα να πούμε δύο πράγματα και για αστροφυσική. Τι είναι η νόβα, τι είναι η σούπερνόβα, τι είναι οι πλανήτες, τι είναι οι διαφορές τους. Κουραστήκανε. Θα μας είστε κουράσει και ποτέ εδώ. Ιδιαίτερα από την κυρία Πεδρέση που πλαισίωσε φυσικά την ελληνική μας σήμα. Και επίσης την κυρία Μεραπατζή, πρόεδρο της ΕΝΑ.